εδώ που τα λέμε. Σηκώνει ένα καλό tutorial για το reset. Μέχρι να μπούμε Φιρέντζε και να βγούμε θα μας πάρει βράδυ. Πολύ στροφή λίγη ευρέ αδερφή εδώ να μπεις μέσα στην πόλη. Λίγο το στράντα να γουστάρουμε. Αλλά μόλις πας να γουστάρεις, διόδια. Παρά 10 η ώρα. Επόμενη πόλη που θα πάμε είναι η Μπολόγνα. Μπολόγνα ποια είναι, Μπολόνια μάλλον. Πάει κανένας από εσάς σε αυτά τα μέρη εκεί πέρα? Έχουν τέτοια πράγματα εκεί? Μπράβο τους. Εν τω μεταξύ τώρα εδώ προς τα βόρεια αρχίζει και το τοπίο βουνά. Φιλώνουν οι παιδιάδες. Καλή είναι αυτή η αναλλαγή στο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι μόνο στο παιχνίδι, είναι και στην πραγματικότητα.
σε ένα stream που έβλεπα πριν λίγες μέρες στο Αμερικάνικο, στο American Track. Δεν θυμάμαι ποιος χάρτης είναι, που πάει για Καναδά, East, Coast to Coast, κάτι τέτοιο. Δυτική ακτή στην Ανατολική. Μια φυλακή γεμισή. Πήραν τα παλικάρια τους χάρτες που υπάρχουν από την NCIS. Βάλανε μια ευθεία τεράστια. Ούτε τοπία, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και πας, μια ευθεία. Και ο άλλος επειδή δεν έχει. Επειδή δεν υπάρχουν πολλοί χάρτες στο Αμερικάνικο, βάζει αυτό το mod. Μπορώ να τους καταλάβω. Βγάζουν κάτι φωτογραφίες εκεί στο φόρουμ για το Όρεγκον. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά. Αυτοί πιστεύω το έχουν φτιαγμένο κατά ένα 90%, το έχουν φτιαγμένο. Μοντάδες που λέει για το φιλαράκι. Κάνουν κάτι post για τα Βαλκάνια. Πλάκα είχε σε ένα post που κάνανε στη σελίδα του στο Facebook. Το πρώτο σχόλιο που κάτω ήταν το έκανε Έλληνας. Λέει Greece, λέει. Πότε λέει θα μπει η Ελλάδα, λέει μέσα. Ωραίος. Στη 230 έκδοση λέει του προμόντου θα βάλουν ένα κομμάτι της Ελλάδας. Δεν του είπαν ποιο. Αλλά μάλλον Σαλονίκη. Τα επόμενα λέει μόλις είναι έτοιμα. Γιατί τους ρώτησε, τους λέει μετά από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, τι θα γίνει, θα βάλετε κι άλλα, πότε θα τα βάλετε τα άλλα μέρη, και το απαντάνε ότι όταν θα είναι έτοιμα. Άραγε είναι καλές πληροφορίες τώρα αυτές. Είναι σαν να σου λένε αυτομάτως ότι θα ασχοληθούν με την Ελλάδα. Όντως ισχύει αυτό, να ασχοληθούν οι προμότς με την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ καλό. Ιταλία ακόμα και μέσα στο παιχνίδι γουστάρουν σφήνες με τα αυτοκίνητα. Thank you.
Είπα και εγώ θα μας αφήσουν να περάσουμε τσάμπα. Απλά με τους φορμότς που λέμε, μου έκανε εντύπωση ότι εκεί για τις βαλτικές χώρες που λέγανε, κάτι Λουθιανίες, κάτι τέτοια. Αυτά τα πράγματα τα έχουν... Α, η SES που έλεγε. Για βαλτικές χώρες, Λιθουανία και τέτοια πράγματα. Αυτά υπάρχουν στον προμότς ήδη. Τώρα τι θα γίνει εκεί μέσα, θα γίνει χαμός. Άμα φτιάξει η SES για τις βαλτικές αυτές τις χώρες, οι άλλοι θα κάνουν τουλάχιστον πόσο. Δεν θα κάνουν μισό μήνα να κάνουν αναβάθμιση στο χάρτη, άμα είναι... Πέσει καμιά πόλη να είναι η ίδια με την άλλη. Εντάξει, και αυτοί έχουν δυνατότητα τώρα. Η προμό τους, αλλά όσο να είναι... Μιλάνο, Βερόνα, άντε να δούμε αυτή η Βερόνα τι έχει στη Βερόνα. Ε, σένει εδώ. Φανταστείτε να μπουν η Ελλάδα και να κάνουμε δρομολόγιο από κάπου από την Ευρώπη, να φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη μετά να παίρνουμε βαπόρι ή από Αθήνα και να πάμε να ξεκοτσάρουμε Κρήτη. Θα γίνει χαμός. Να μην είναι μόνο καλοκαίρι και είμαστε μέσα στη δουλειά. Αλλάξει και η κατάσταση λίγο με τις κάρτες γραφικών και τους υπολογιστές και τους επεξεργαστές. Τώρα περιμένουν να βγουν οι καινούργοι της 2018. Γιατί άμα κάνουν καμιά τέτοια βλακία με την Ελλάδα, σίγουρα θα θες καινούργιο υπολογιστή να το παίξει το χρώμα της. Σουζάρα. Θα περάσουμε και από τη Σουζάρα να τη δούμε. Είναι στο δρόμο μας πάνω.
πετάω τις πισίνες εδώ στη Σουζάρα και καβαλήσαμε πεζοδρόμιο. Εντάξει, απλή πόλη η Σουζάρα. Δεν είναι κοντά σε θάλασσα, δεν έχει λιμάνι π.χ. Δεν είναι βαριά βιομηχανική περιοχή όπως ήταν το Ταράντο. Αλλά έχει αυτή τις ομορφιές της. Μια πισίνα εδώ, μια πισίνα εκεί. Κάπου θα σκαλώσει το μάτι σου. Αυτό το Αλφα Ρωμαίο τώρα ποιο ήταν, αυτό το παλιό, το Τζουλιέτα. Έχει πολλά μοντέλα στο ο Τζέζιγκατ στο μότο του. 400-500 αυτοκίνητα πρέπει να έχει. Από πάρα πολύ παλιά μοντέλα μέχρι καινούργια. Ενδιαφέρον είναι αυτό που έχει με τους όταν παίζεις το ρώσικο, το Rusmap. Ενεργοποιείς οχήματα ρώσικα. Κάτι παλιατζούρες. Μόνο όταν είσαι στο ρώσικο. Όταν είσαι στους άλλους χάρτες έχει αυτή την ικανότητα να το ενεργοποιείς έτσι. Για Βερόνα. Σαράντα λέω όμως, 40 πάμε κι εμείς. Από τη Φεράρι δεν την κλειτώνει κανένας. Μόλις στρίφησε το μεταξύ τα σημειάκια και ο πειρατής. Έχουν κάνει ωραία physics.
λίγη ευόλτα, αλλά πρέπει να παραδώσουμε τη σαρδελίτσα. Όπου να είναι, θα αρχίσει να χτυπάει τον Νόκια. Πάντως με τα 80 χιλιόμετρα δεν το περίμενα για Ιταλία. Έχει πάει κανείς σας? Ισχύει αυτό το πράγμα? Όπως έκανα εγώ καμιά βλακεία και έβαλα για... Αλλά τι να βάλω για τα αυτοκίνητα? Τα αυτοκίνητα θα ήταν, είναι παραπάνω τα χιλιόμετρα να τα ρυθμίζει το παιχνίδι. Πάντα ρυθμισμένο το έχω για να έχει το όριο του... το φορτηγό, αφού φορτηγό καβαλάμε. Δεν ξέρω τι να πω. Και σε δρόμους τώρα μεγάλος όπως εδώ με 3 φλωρίδες, πάλι 80 χιλιόμετρα. Νότια είχε πιο πολλές ελιές, όσο ανεβαίνουμε πάνω έχει πιο πολλά αμπελάκια. Αυτή είναι η ομίχλη που έχει στο IWR. Δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν μου άρεσε. Για τα βιντεάκια δεν ήθελα ποτέ να έχει η ομίχλη. Προσπάθησα με 2 φορές να το...
Θα περάξω το HDR, αλλά μπα. Αυτό με τις πόρτες, με τις πύλες είναι πολύ ωραία πινελιά για το παιχνίδι. Το παρκάρισμα το έχουμε στο δύσκολο και μας βάζει παρκάρισμα για τσικό. Πάλι μας κάνει δύσκολο να γουστάρουμε λίγο. Έχει κάτι καλά παρκαρίσματα στο Pro Mods. Α, και πάλι με την πρώτη δεν μπήκαμε. Ατζαμίδες. Τα καλύτερα παρκαρίσματα, τα πιο πρωτότυπα, ήταν, θυμάμαι, στο Poland Rebuilding. Μιλάμε για τρέλα. Εκεί ήθελες μόνο να παρκάρεις. Όχι ότι δεν ήταν ο χάρτης καλός, ήταν πολύ καλός. Και σε ένα σετάκι τώρα που δοκιμάζουμε χάρτες, το ξαναπροχωράνε, το συνεχίζουν το Poland Rebuilding. Λοιπόν, τις παραδώσαμε τις σαρδέλες. Ζημιά 0, όλα εντάξει. Ωραίο το δρομολόγιο, είδαμε πολλά μέρη σήμερα. Ανακαλύψαμε καινούργιες πόλεις, 4 καινούργιες πόλεις. Θα τα πούμε στο επόμενο.